Κυρίε και κύριοι φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη είναι το πασχαλινό εορταστικό τέτα των Α και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη επιλογή καλεσμένου από το νούμερο ένα τραγουδιστή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ένα φωτεινό, ένα λαμπερό πρόσωπο, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνε μου καλησπέρα. <χεχε>, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, ε, για μου. αυτά που είπε. δεν το νιώθω αυτό. Ε, Παρ' όλα σου... αυτά, σε ευχαριστώ που το θέτεις. έτσι, Αλλά πρέπει να πω και χρόνια πολλά στον κόσμο που μα παρακολουθεί, σε όλη την Κύπρο που έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερη εκτίμηση. Έχω πολλού φίλου στην Κύπρο που του εκτιμώ και όλο αυτόν τον κόσμο που μα δείχνει την αγάπη του και μα στηρίζει τόσα χρόνια. Ε, μόνο ευγνωμοσύνη και του στέλνω την αγάπη μου και τα χρόνια πολλά μου. Αλλά χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει τη γιορτή σου σήμερα. Σε, σε ευχαριστώ πολύ. Διάλεξα να την Ο περάσω τίποια τίποια μαζί σου. Κοίτα. <laughs> 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 Εγώ νομίζω δικαιολογούμε να τα λέω αυτά τα yeah. λόγια γιατί θυμάσαι σε ξέρω από πολύ μικρό από τότε που ξεκίνησες και θαυμάζω το ότι επέμενες παρά τις δυσκολίες που συνάντησες, τις αντικσότητες και είσαι από τους λίγους star στο πιο εμπορικό τραγούδι που ήσουν βραδείας καύση. Yeah. Συνήθως βγαίνουν οι καλλιτέχνες, κάνουν ένα μπαμ, ένα hit κάνουν την επιτυχία, πάνε πρώτο όνομα σε μαγαζί και τα λοιπά. Εσύ τσούκου 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 τόσα χρόνια και ήρθες τώρα και απολαμβάνει <σχελίδι> του καρπούς των αποτελεσμάτων σου και πραγματικά σε θαυμάζω γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Είπα πολλέ φορές μπράβο, μπράβο στον παγάσα λέω. <σχελίδι> <σχελίδι> Ξέρεις δεν το νιώθω ότι, να σου πω την αλήθεια, ότι δούλεψα πάρα πολύ, αλλά γιατί δεν το νιώθω. Οι φίλοι μου και οι συνεργάτες μου λένε ότι σταμάτα να δουλεύει τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που δουλεύω 18 ώρε τη μέρα, 20 ώρε τη μέρα, 15 ώρε τη μέρα, χωρί να καταλαβαίνω ότι κουράζομαι. Ε, θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει ότι βρήκα μέσα μου πραγματικά τι μου αρέσει να κάνω. Τι είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω στη, στη ζωή μου. Στη... Και ακολουθούσα το ένστικτό μου, ακολουθούσα τα θέλω μου από μικρό παιδί. Ε, διαβάζω ένα βιβλίο τον τελευταίο καιρό που λέγεται Μέθοδο Κιγκάη». Ε, όχι πως θέλω να το διαφημίσω, mm. αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο που πιστεύω πριν να το διαβάσει ο καθένας. Είναι μία μέθοδος κάποιων Ινδών, ε, οι οποίοι βρίσκουν τι είναι αυτό πραγματικά που τους αρέσει, τι είναι αυτό πραγματικά που τους κάνει να νιώθουν δημιουργικοί και αυτό παράλληλα τους δίνει ζωή, του ε, τους δίνει ένα στόχο, τους δίνει... και γενικότερα αλλάζει όλη του η ζωή όταν βρεις πραγματικά ποιο είναι αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Ε, και εσύ ε, 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 ταυτίστηκα πάντα. πάρα πολύ ναι. με αυτό, αυτό το βιβλίο. Ναι. Είναι η αλήθεια, γιατί δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο ε, δουλεύω τόσο πολύ. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο ε, έδινα τόσο πολύ έφορτ και ενέργεια στη δουλειά μου, στο, στην εξέλιξή μου, στο, στον τρόπο που τραγουδάω. Αν θες. δηλαδή, από μικρός μου άρεσε να εξελίσσομαι και ο τρόπο που τραγουδάω γεννήθηκα. Καλό τραγουδιστή, δεν γεννήθηκα μουσικό. Σπούδασα πιάνο, σπούδασα μουσική, σπούδασα... Ε, μελέτησα τη φωνή μου, άρχισα να την ξελίσω, αλλά ξέρει, ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνω πώ γίνονται κάποια πράγματα πραγματικότητα. Το ε... χαιρέσει όμω. Προσπαθώ να το χαίρομαι. Πιο παλιά δεν το χαιρόμουν, να σου πω την αλήθεια, γιατί ε, ήμουνα, ξέρει, το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Ε, τα τελευταια δυο δύο-τρία χρόνια έχω αρχίσει και το χαίρομαι, όσο δύσκολο και είναι αυτό. Και η χαρά πια είναι το να μπορέσει με δικούς ανθρώπου που ε, σ' αγαπάνε και του αγαπά και δημιουργείται μια διαδρομή, ε, δημιουργείται με έψιλον, ε, ε, μια διαδρομή μαζί, να μπορέσετε να πιάσετε κάποιου στόχου, να υπάρχει ειλικρίνεια, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει σεβασμό και όλα αυτά τα συστατικά και πολλά άλλα επίθετα ε, να δημιουργούν ε, μια κοινή πορεία που να στοχεύετε μαζί σε κάτι πολύ όμορφο, με ουσία, με ποιότητα, με ειλικρίνεια, με σεβασμό, πάνω απ' όλα στον κόσμο. Και μαζί όλα αυτά, αφού τα πετυχαίνετε, να τα πανηγυρίζετε κιόλα, να, τα... να βάζετε ένα λιθαράκι κάθε φορά και ένα μαξιλαράκι κάθε φορά που να λε: Αυτό το πετύχαμε. Συγχαρητήρια σε όλου. Αξίζεται συγχαρητήρια. Αξίζει όλη αυτή η επιτυχία που κάνετε, γιατί είναι μια επιτυχία που την κάνουμε όλοι μαζί. Ε... Και έτσι να προχωράμε με σεβασμό και πάνω απ' όλα στον κόσμο, γιατί αυτό ότι κάνουμε το κάνουμε για αυτού του ανθρώπου που μα στηρίζουν και μα αγαπάνε. Να τα πάρουμε από την αρχή ναι. λοιπόν. Ε, Καταρχά, με το που γεννήθηκε, είχε πάνω σου τα φώτα τη δημοσιότητα. Ναι. Έχω να σου πω ότι θυμάμαι την είδηση τη γέννησή σου. Γιατί εγώ τότε ήμουνα 12 στα 13 και διάβαζα πάντα εφημερίδε ελληνικέ και έβλεπα εκπομπέ ελληνικέ. Ναι. Ήμουνα τρελό κι εγώ από τότε με τη δουλειά. Ε, και θυμάμαι την είδηση τη γέννηση των πρώτων τρίδημων παιδιών του Σολίνα στην Ελλάδα. Και μετά είδα και τη μαμά σου στη Σεμίνα, τη Γενή. Ναι, που έδωσε Απίστευτα. μια συνέντευξη. Τα θυμάσαι φέρει. αυτό. Ναι, ναι. κοίτα πώ τα φέρνει η ζωή. Ναι. Και θυμάμαι και την εφημερίδα, ήταν στο Έθνο που διέβασα για... Και νομίζω είχε φωτογραφία τη μαμά σου ναι. με, 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 με του τρει ναι. σα ναι. νεογέννητου ναι, ναι. κτλ. Πώ νιώθει έτσι που άθελά σα και τα τρία αδέρφια. Ειδικά, έτσι, βγήκατε στον κόσμο ναι. και ήσασταν από τι κυριότερε ειδήσει στην Ελλάδα τότε. Η αλήθεια είναι ότι. Έχει δει τα αποκόμματα από τότε. Ε, έχω δει κάποια ναι. στο παρελθόν. Ε, έχω μιλήσει με του γονεί μου για το πώ προέκυψε ναι. αυτή η κατάσταση. Οι γονεί μου ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι πάλευαν στη ζωή του να καταφέρουν πράγματα. Από... Ξέρεις, η μητέρα μου ήρθε από το ετολικό από το μεσολόγιο. Ο πατέρα μου ε, γεννήθηκε λευκάδα, μεγάλωσε στην πάτρα. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούσαν τα όνειρά του. Γνωριστήκανε στην Ιταλία, στη Ρώμη. Να. Όταν πήγανε, φύγανε να σπουδάσουν, φύγανε από την Ελλάδα να σπουδάσουν και γνωριστήκανε στη Ρώμη 18-19 χρόνων. Και από τότε είναι μαζί και mm. παλεύουν μαζί, κάναν οικογένεια μαζί. Τέλο πάντων, μην μη, μη σα τα πολύ σε αυτή την ιστορία. Ε, όταν τελειώσαν από την Ιταλία και γυρίσανε στην Αθήνα, παλεύανε να κάνουν οικογένεια πάρα πολλά χρόνια. Mm. Ε, είχανε κάποιες, ε, τέλος πάντων, στενάχωρες ε, τότε Αποτυχημένε προσπάθειε στο να καταφέρουν να κάνουν οικογένεια, παλεύανε ξανά, δεν τα παρατήσανε ξανά και ξανά και ξανά, αρκετέ φορέ. Τέλο πάντων, και φτάσανε σε σημείο να μην μπορεί να γίνει με φυσιολογικό τρόπο. Αλλά είχαν τόσο μεγάλη θέληση στο να κάνουν οικογένεια. Με όσα προβλήματα και αν υπήρχαν τότε, εκείνη την εποχή και στα οικονομικά του και στη ζωή του. Αλλά mm. ο στόχο του ήταν να εξελιχθούν στη ζωή του, να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν και να δημιουργήσουν μια πολύ όμορφη οικογένεια. Αυτό ήταν το σκεπτικό του. Με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή δεν είτε ότι είχαν λεφτά σαν, ξέρεις, ούτε λεφτά είχαν ούτε ε, είχαν κάποιο όραμα στο να αξίζει να γυρίσουν στην Αθήνα. Λέει, λέει ξεκινάμε με ένα σπιτάκι ε, στο ενίκιο και πάμε να χτίσουμε οικογένεια και να δεν μας νοιάζει. Θα, τα, θα κάνουμε τα πάντα για να τα στη ζωή. Ναι. Που αυτό είναι ένα στόχο ο οποίο πραγματικά ξέρεις, αυτό έχω πάρει εγώ από την οικογένειά μου. Και έτσι μπήκαν σε μια διαδικασία να κάνουν ε, σωματική γονιμοποίηση που σε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολα στο να γίνει αυτή η κατάσταση, επειδή ήταν εξαισθησιοπραγματική. Ναι. Πώς είναι τώρα η κλωνοποίηση, παραδείγματος. Πώς είναι τώρα διάφορα ναι. τεχνια... τεχνικές που... Mm. που εξελίσσεται η τεχνολογία και προχωράει. Ε... Που αυτή τη στιγμή βέβαια είναι και κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ διαδεδομένο. Ε... Και τα κατάφεραν. Και τα κατόχια, απλά τα καταφέρανε. <laughs> ε... Βγαλάνε τρία κουκλιά. Τη είπε ο <χω> γιατρό τότε τη μητέρα μου: Κοίταξε να δει, επειδή είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζούμε και mm. δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα τρίδημα. Mm -hmm. έχει, έχει γίνει μέχρι δίδυμα. Mm -hmm. ε, αυτό που θέλουμε να κάνει, λένε στη μητέρα μου, είναι να κάτσει στο κρεβάτι 9 μήνε. Στο κρεβάτι 9 μήνε. Χωρί καμία υπερβολή. Δεν θα κουνηθεί ούτε έτσι. Και η μητέρα μου έκατσε 9 μήνες στο κρεβάτι και αυτό που τη ρωτάω, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Ξείς, δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό, αλλά νιώθω τόσο περηφάνεια για, το... Για, το... για, τον άθλο που κάνανε οι γονείς μου για μας. Ε... Πότε το συνειδητοποίησατε κι εσύ και ο Παύλος και η αδερφή σου. Και πότε... τέλος, ναι, συγγνώμη ναι. να τελειώσω. Ναι. Και... Ναι. Ε... και, λέει το μόνο που σκεφτόμουν, λέει η μητέρα μου, ήταν 9 μήνες τη μέρα που γεννάω. Μόνο αυτό σκεφτόμουν. Και όντω τα καταφέρανε και Κάνανε αυτό που είχαμε μοιρευτεί και οι δύο. Και είσαι γεννημένο 21 Μαου του Αγίου του Κωνσταντίνου του και Ελένη. Κωνσταντίνου και, Λένις. και Λένις, ναι. ναι. Και... Γι' αυτό με βγάλανε για Κωνσταντίνο εμένα. Από του τρει, ποιο είσαι, ποιος... Εγώ Είμα... είμαι ο τρίτο, ο τελευταίο. Α, είσαι ο τελευταίο. Ναι. Δύο λεπτά διαφορά. Ναι. Πρώτο <laughs> πρώτος <laughs> ο Παύλο, ναι. μετά η Κατερίνα και μετά εγώ. Να πούμε ότι ο Παύλο, ο αδερφό σου, που επίση ξέρω από ναι. που ξέρω εσένα, είναι παντρεμένο με Κύπρια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι με Κύπρια και ένα υπέροχο κορίτσι. Ε, έχουν μια υπέροχη σχέση. Ο γάμο έγινε στην Κύπρο, ε. ε ο γάμο έγινε στην Αθήνα. Α, εδώ. Αλλά υπήρχε και στην Κύπρο ένα. Ναι. Εξή, έγινε και Κύπρο και Έλλαδα. Ναι. Μεγαλώνει λοιπόν σε αυτή την οικογένεια. Οι τρει σα είστε, δεν, δεν υπάρχουν άλλα αδέλφια. Όχι, μετά. όχι, αυτό. Είσαστε. Αυτό που βλέπουμε σε ταινίε κατά καιρού που είναι ξέρω εγώ, τα τρίδημα που άμα ο ένα πέσει και χτυπήσει, πονάει yeah. και ο άλλο. Ή... Υπάρχουν στιγμέ οι οποίε υπάρχει ένα ένστικτο περίεργο που yeah. συμβαίνει μεταξύ μα. Το ότι τώρα σε σκεφτόμουν, α, δεν το πιστεύω αυτό, σκεφτόμουν κι εγώ ή τέτοιε καταστάσει. Ή ξέρω εγώ, δεν ήμουν καλά χθε, α ούτε εγώ. Και τα... Υπάρχει ένα τέτοιο, μια συχνότητα που, εκεί, yeah. που, υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Παρ' όλα αυτά δεν έχω να σου πω κάτι ακραίο. Mm -hmm. ε... Αλλά είμαστε πάρα πολύ δεμένοι οικογένεια. Ναι και φαντάζομαι ότι ε, σας δίνει δύναμη το ότι είστε τρει. Ναι. Είστε τρεις ναι. Ε, μαζί, γεννηθήκατε μαζί, μεγαλώσατε ναι. μαζί ε, και δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου να ήταν διαφορετικά. Όχι βέβαια, όχι βέβαια ναι. και ήμασταν στην ίδια τάξη μαζί, μεγαλώσαμε και μαζί και ακόμα είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Ναι. Η αδερφή μου βέβαια ζει στο εξωτερικό, ζει στην Ολλανδία. Κάνει εκεί τη ζωή τη και την καριέρα τη. Είναι και... καθηγήτρια πανεπιστημίου. Ναι, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου, δικηγόρο και με τον άντρα τη εκεί, τον Αλέξανδρο που είναι και ο κολλητό μου από που... μικρό παιδάκια. Ναι. <laughs> Οπότε ξέρει, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον. Και, και... μεγαλώσε στο ήλιον. Μεγαλώσαμε στο ήλιον. Στην αρχή ξεκινήσαμε στο περιστέρι. Ναι. Και μετά ε, μετακομίσαμε στο ήλιον. Και από τότε ζουν οι γονεί μου και εγώ, μεγαλώσαμε στο ήλιον. Εγώ τώρα έχω μετακομίσει στο κέντρο. Μια, μια λαϊκή γειτονία, μια περιοχή το Ιλιανικό. Ναι, Είναι... ναι, Φαντάζομαι θυμάσαι και τον σεισμό έντονα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Του 99-2000. Θυμάμαι που πήγαινα τότε πρέπει να ήμουν ένα δημοτικό. Ναι. Ε... Και θυμάμαι ότι μόλι είχαμε κάτι να φάμε στην οικογένεια. Ε... Και με το που κάτσαμε να φάμε, γίνεται ο σεισμό, α πούμε, και ξέρει, ήταν πολύ έντονο το συνέστημα, γιατί πρώτη φορά αισθανθήκαμε σεισμό. Εκεί που πεταγόμαστε έξω από το σπίτι. Νιώθει. Ε, ε νιώθεις μάλλον πάντα ότι ξέρεις, θέλω να προχωρήσω α, στη ζωή μου. Θέλω να, ας πούμε, να ξεφύγω εντό εισαγωγικών ναι. από το ήλιο και να προοδεύσω. Καθόλου. Καθόλου γιατί είναι μια περιοχή που έχω ζήσει μαγικά όλα τα χρόνια τη ζωή μου. Ε, μάλλον όχι όλα. Αλλά όταν έφυγα μέχρι πόσο ήμουν, μέχρι 25-26 χρονών. Mm -hmm. 27, ναι, δεν θυμάμαι και πότε έφυγα, αλλά ακόμα υπάρχει στη ζωή μου το Ελλήνιο. Δηλαδή πάω, είναι γονεί μου εκεί, είναι ο αδερφό μου, μένει. Δηλαδή ναι. μέσα στη βδομάδα σίγουρα θα πάω. Ναι. Θα, δω φίλου μου, παιδικού που μένουν εκεί. Και η μουσική πώ ξεκίνησε, Κωνσταντίνα. Εντάξει, 20... από μικρό ήμουν. Εγώ σπούδασα πιάνο. Μόνο εσύ, η άλλοι oh, δύο. και οι άλλοι. Όχι okay. και οι τρει είχαμε σπουδάσει. Απλά εγώ ναι. συνέχισα με τη μουσική. Ναι. Ε, από μικρό ήμασταν μέσα στη μουσική. Δηλαδή όλη μου η ζωή είχα μια μπάντα όταν ήμουν πιο μικρό ε, και παίζαμε έτσι ροκ μουσική και τέτοια. 14-15-16 χρόνια. Mm -hmm. Του Blue Brothers. Ναι, ναι. Γιατί Blue Brothers. <laughs> Γιατί μα άρεσε πάρα πολύ. Ε, ξέρω, δεν ξέρω αν του ξέρει του. Οι Blues Brothers που ήταν παλιά, που okay, τα ναι, γυαλιά του με 20 και τέτοια, ήμασταν ναι. πολύ αυτοί τη αισθητική και τη. <laughs> Ωραία, είχατε <laughs> και το, ναι, 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 και το άκουσμά του. Ναι. Οπότε το ξέρει, ό,τι και αν παίζαμε ήταν γύρω από αυτό το style. Και, το... Mm -hmm. και τι ήταν αγγλόφωνο, α πούμε. αυτό που... Και αγγλόφωνα κάναμε και ελληνικά. Mm -hmm. Γενικά παίζαμε τα πάντα. Mm -hmm. ε, και λαϊκά και έντεχνα. Και τότε μόλις είχαν ας πούμε οι και οι Pix όταν είχαν αρχίσει και παίζαμε και τέτοια. Παίζαμε και rock and roll, Παίζαμε και. Από όλα παίζαμε. Ε, και εγώ επειδή είχα την κλασική μουσική σαν βάση και μ' άρεσε πάρα πολύ και η jazz μουσική τότε και ακόμα μ' αρέσει, προσπαθούσα όσο ασχολιόμουν περισσότερο επαγγελματικά μου, με τη μουσική να βάζω στη, μέσα στις παραγωγές μου πράγματα τα οποία είχα στο DNA μου και σπούδασα και τέλος πάντων, οποία ήταν αρκετά είδη μουσικής. Ένα διάστημα πήγα και σε πιο Ιταλικό, ιταλική μουσική, να... Σπου, σπουδάζω σπίτω, και να την mm. μελετάω. Σου ταιριάζει πολύ η Ιταλική Ναι, ε, ως νου, ναι. <laughs> ε, Βέβαια, πήγα και πιο τουρκική μουσική. Πήγα μετά και μελέτησα και Ινδική μουσική. Μελέτησα μετά και πιο Αμερικάνικα πράγματα, λίγο πιο Κάντρι και τέτοια. Έχω περάσει από πολλά είδη μουσική στη μελέτη μου πάνω. Γιατί Το... με, με απασχολούσαν <σχελίως> τα γιατί. Να. Γιατί κάνει επιτυχία μια μουσική. Γιατί αυτό mm -hmm. ε, είναι πετυχημένο. Με απασχολούσαν τα γιατί. Δεν το είχα γινικότερα. καταλάβει όταν ήσουν πιο μικρό, ότι ήσουν τόσο μελετηρό. Ναι. Μου έκανε λίγο πιο. Ναι. Εντάξει, το... είχα τον ενθουσιασμό ναι. του teenager, α πούμε, ναι. και δεν ξέρει, δεν το έδειχνα τόσο πολύ. Πώ ήσουν ένα σαν παιδάκι στο σχολείο, α πούμε, ε, ήσουν δημοφιλή. Ε, εντάξει, ή, ήμουνα. Ε, ξέρει, μ' άρεσε το να μπλέκομαι στα πολιτικά του σχολείου, οπότε ήμουνα και μέσα στο, στο 15 μελέ. Οπότε. Mm ε, οργάνωνα τι εκδηλώσει του σχολείου, τι πενθήμερε, τι τρίμερε, όλα αυτά. Καλό μαθητή, με μελετηράς. Ήμουνα μαθητή του 17. Mm -hmm. ε, Μέτριο προ καλό. Ναι. ναι. Εντάξει, η αδερφή μου και ο αδερφό μου ήταν του 19. Ε, εγώ επειδή ήμουνα πιο πολύ με τη μουσική και με την μπάντα και αυτά, ήμουνα επαναστάτη χωρί αιτία από μικρό. Τη διπλά. Οι γονεί μα δεν είχαν ναι, είχα θέμα. κανένα πρόβλημα. Mm -hmm. Πάντα μα λέγανε ότι δεν υπάρχει Ό,τι θέλετε, mm -hmm. όπω νιώθετε, αυτό να ακολουθήσετε. Απλά να εξελιχθείτε και να γίνετε καλοί mm -hmm. και πρωτοπόροι σε αυτό που θα mm -hmm. κάνετε. Δεν ο... μα είπαν ποτέ: Μην κάνει αυτό, μην κάνει αυτό. Τι έκαναν οι γονεί με τι ασχολούνταν? Ο πατέρα μου ε, ήταν, έχει σπουδάσει γεωλογία. Στην γεωλογία. Γεωλόγο. Μάλιστα. Ε, δούλευε σε μια εταιρεία πιο παλιά, η οποία έκλεισε. Mm -hmm. ε, και μετά καλέστηκε να κάνει δύο δουλειέ, mm -hmm. ώστε να ανταπεξέρχεται στα οικογενειακά του καθήκοντα. Μέχρι που είχε πάει και σε κάτι σεμινάρια και πέρασε κάποιε άλλε εξετάσει και μετά μπήκε στη μέση εκπαίδευση, στο δημόσιο. Μετά από αρκετά χρόνια, όσο εμεί ήμασταν βέβαια και πιο μεγάλα στο γυμνάσιο Λύκειο. Καθηγητή. Καθηγητή και κάνει ναι, φυσικοχημία σε, στα, στο, γυμ, στο γυμνάσιο. Και η μαμά. Και η μαμά είναι γιατρό, παθολόγο. Ε, πάντα αυτό ήθελα να κάνει στη ζωή τη. Σε δημόσιο. Δηλαδή, όσοι θυμάται τον εαυτό τη, μου λέει ήθελα να γίνω γιατρό και να κάνω οικογένεια. Αυτά ήταν τα. Σε δημόσιο <laughs> νοσοκομείο <laughs> ή σε. Όχι, είναι ιδιωτικά, ιδιωτεύει. Μάλιστα. γι' αυτό κι εσύ πηγαίνει προ την Ιταλία. Πήγαινα, ναι, ήταν 18 χρόνια ήταν να φύγω για Ιταλία, να γίνω γιατρό. Γιατί μ' άρεσε και η ιατρική, δεν σου κρύβω. Από μικρό ε... και, και, γενικότερα με τη μητέρα μου, δηλαδή ακόμα και τώρα. Ε... Διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν στην ιατρική τα μιλάμε. Mm -hmm. Δηλαδή με ενδιαφέρει το ιατρικό κομμάτι ακόμα, ξέρεις, πιο ε, απ έξω, Αλλά υπάρχουν πράγματα που γνωρίζω αρκετά καλά σαν γιατρός, οπότε αν χρειαστείς κάτι, yeah, ποτέ, okay, δεν. έχω το τηλέφωνο σου. Μπορώ <laughs> να... <Και> γιατί, <laughs> <laughs> γιατί δεν πήγες στην ιατρική? Ε, γιατί ταξίδεψα προς άλλη μεριά. Κάτι, θυμάμαι κάτι με νοσηλευτική... <laughs> ναι. 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 Δεν είχα περάσει ιατρική, γιατί όταν έδωσα πανελίνε τέλο πάντων είχαν βάλει πρώτα όλε τι ιατρικέ, mm -hmm. μετά όλε τι νοσηλευτικές και μετά πολυτεχνία και τέτοια. Επειδή είχα βγάλει κάπου εκεί στα 17.000 μόρια, δεν έμπαινα ιατρική και μπήκα νοσηλευτική. Mm -hmm. Σε ενδεχόμενη περίπτωση να δώσω κατατακτήρε μετά η ιατρική Την ή να φύγω η Ιταλία. Οπότε σε εκείνη την περίοδο που είχα αυτέ τι επιλογέ, είχα κάνει τα χαρτιά μου για Ιταλία, με είχαν δεχτεί σε ένα πανεπιστήμιο. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, η Βύση μου λέει: Έλα να τραγουδήσει μαζί μου. Το θυμάμαι. Όσο ήσουν ναι. 18-19. Όχι, μόλι ναι. είχα τελειώσει το σχολείο. Να. Και γυρνάω και λέω στον πατέρα μου και στη μητέρα μου: λέω, Τι να κάνω. Λέει: Αν. Ε, πήγαινε να. άμα σ' αρέσει αυτό το πράγμα το να ξεκινήσει μια καριέρα προ αυτό, να ξέρει ότι από εδώ και πέρα ίσω αυτή θα είναι η ζωή σου. Mm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναπα στην Ιταλία. Σε δέχτηκε το πανεπιστήμιο, κάνε μια σεζόν και βλέπουμε mm. πώ θα πάμε. Οπότε από εκεί και πέρα ακολούθησε το ένστικτό μου, έκλεινε δουλειά τη δουλειά. Μετά πάλευα να αξίζει να ακολουθήσω το ένστικτό μου και τη ζωή μου σε μια διαδρομή τέτοια mm. και προσπαθούσα μετά να λύνω προβλήματα και να εξελίσσω Δηλαδή, προκύπτανε προβλήματα, δεν με πιστεύανε στην αρχή κάποιε εταιρείε. Κάποιε εταιρείε λέγανε ότι και κάποια ακραία ε, περιστατικά, ότι τι κάνει, α πούμε. Mm. Διάφοροι άνθρωποι που θέλανε να με βοηθήσουν και λένε είμαστε εδώ, εμεί για τον Κωνσταντίνο. Η mm. εταιρεία τους λέγανε μην τα ασχολείστε με αυτό, θα, θα τα χάσετε, α πούμε. <χεδιά> Γι' αυτό σου είπα ότι σε ναι. θαυμάζω γιατί τα θυμάμαι αυτά ναι. και λέω μπράβο σου. Οπότε εκείνη την περίοδο πάλευα και εγώ έλεγα γιατί δεν με πιστεύουν, γιατί τι πρέπει να διορθώσω. σω και ήταν και μια αφορμή του να γίνω κι εγώ καλύτερο σε αυτά τα προβλήματα που, που προκύπτανε. Σε Ξεπερνάει από κάτω? Όχι. Δεν με πήρε ποτέ από κάτω. ίσα ίσα που ξέρει, όποιο μου λέγει ότι δεν μπορεί να καταφέρει να τα καταφέρει, εγώ έλεγα θα πείσω τον εαυτό μου. Όχι, δεν το κάνω για, αυ για αυτού που μου. Ναι. Θα πείσω τον εαυτό μου ότι μπορώ. Και να ξεπερνάω τον εαυτό μου κάθε φορά στο να γίνω μεγαλύτερο και να... και να. Βασικά με απασχολούσαν τα γιατί. έτσι. Γιατί μου το λένε αυτό. Γιατί ε, αυτό κάνει καλύτερη μουσική. Γιατί αυτόν τον αγαπάνε. Γιατί αυτό. Ναι. Η αλήθεια όμω, άμα δει τον εαυτό σου κι εσύ. Ναι τώρα και τότε, ναι. μπορείς να καταλάβεις ότι κάποιοι δεν θα σε πιστεύανε. Νομίζω η ορίμανση και η εξέλιξη ναι. έφεραν τον Κωνσταντίνο ναι. Αργυρό που βλέπουμε σήμερα. Ναι. Την νοσηλευτική την τελειώσε ή έκανες κάποια μαθήματα και μετά ξεκίνησες να δουλεύει. Ξεκίνησα στην αρχή, έκανα ναι. κάποιο το πρώτο εξάμηνο, ναι. πήγαινα. Ναι. Ε, και... Μετά μοιραία. Ναι, το μόνο που έκανα να λέω στου συμφοιτητέ μου τότε ότι κοιτάξτε να δείτε, τραγουδάω εκεί. Θέλετε, <Κι> άμα θέλετε να έρθετε, άμα ξέρει, επειδή ήμουν ένα <Κι> πολύ κοινωνικό παιδί από μικρό. Ναι. <Κι> και προφανώ και <χι> όλοι μου λέγανε, ναι, άμα έχουμε μια, ξέρω εγώ, αν μπορεί να μα φτιάξει να κάνει. Να... Ναι, για να Πώς... Πώ <χι> ήταν με τη Βύση, 18 χρόνια να είσαι <χι> με τη Βύση. Εντάξει τώρα, η Βύση για μένα τότε και ακόμα και τώρα είναι legend. Είναι. Ε... Είναι ένας άνθρωπος και μια καλλιτέχνητα η οποία την έχω πολύ ψηλά εγώ. Οτιδήποτε και να κάνει, δηλαδή, Ανά, δηλαδή για μένα είναι πολύ ψηλά. Γιατί ήταν, ήταν ο λόγο που ξεκίνησα να τραγουδάω. Μπορεί να μην τόνιωθα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήθελε να μου δώσει την, ε, την απαραίτητη προσοχή και να έλεγε: οκ, okay, είναι ένα ωραίο είναι παιδί, ξέρει να παίζει πιάνο, that's it. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι μου έδωσε ένα έναυσμα και ότι με πιστεύει. Ακόμα και το ότι πίστεψα ότι με πιστεύει. Ή Άννα όταν δεν με πίστευε κανένας, για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Έπαιρνε πράγματα από αυτήν? Εκεί στο... Ναι, πολλά. Σε, σε ποιο μαγαζί σας Στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό, οκ. Okay, ναι. 2005. Ναι. Πάρα πολύ, δηλαδή πολύ καθόμουν μέχρι τι 5-6 ώρα το πρωί που τελειώνε και... έλεγα πώς το κάνει αυτό, πώς κάθε βράδυ δίνει την ψυχή τη πώ ξέρει. Εντάξει, η Άννα είναι... είναι, είναι φανταστική, δηλαδή είναι ένας... Τι είναι, την ψυχή τη, είναι, ήδη ζή για αυτό το πράγμα. Τι σου λέει τώρα, είδα κατά καιρού ναι. και στα δικά τη social media και στα δικά σου. Νομίζω πήγε στο hotel μου ή Ήγα, ναι, και Ήγα. πριν λίγο καιρό σε μια άλλη συνέντευξη. Κατά καιρό, οπότε ναι. μπορώ, ναι, δηλαδή, ό,τι και ναι. να παρουσιάζει Άννα, θα πάω να το δω, θα πάω να, ναι. να, να την τιμήσω, γιατί ε, ...το αξίζει. Τι, Τι σου λέει. Γιατί την ψυχή τη είναι και πολύ ταπεινή παράλληλα. και... Ναι. Πάντα έτσι μιλάμε και στο τηλέφωνο, έχουμε πολύ ωραία σχέση. Ναι. Μιλάμε και στο τηλέφωνο μου εκφράζει και η Άννα τι ανησυχίε τη, τα θέλω τη, πώ τα βλέπει τα πράγματα. Τι λέω κι εγώ. Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση που ανταλλάσσουμε ενέργειε και ιδέε. Σου λέει, α πούμε, ότι καμαρώνει εκείνο το 18χρονο παιδί. Ναι, ναι, είχε συνέχεια διπλάνηση. και το λέει. Όποτε τραγουδάμε, το λέει ε, κιόλα επί σκηνή. Ναι. Εκεί είχε πάει αμέσω μετά το Fame Story 3, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Ποιο είχε κερδίσει τότε, Κωνσταντίνα. Ε, νομίζω ο Περικλή. <laughs> δεν είναι περίεργο <laughs> με, αυτά, <laughs> με, αυτά, με αυτά τα talent show που δεν θυμάμαστε ποιο κέρδισε. Ναι. Αλλά, ας πούμε, ε... Ε, εντάξει, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δει ο κόσμο τι κάνει, αλλά εμένα ναι. δεν με θυμάται και κανένα από το παιχνίδι. Δεν... Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν έτοιμο εκείνη τη στιγμή. Πήγα να δω τι γίνεται, τι φάση ναι. παίζει εδώ. Πώ κατάλαβε, πώ λειτουργεί η φάση. Και είδα κάτι το οποίο ξέρει. Στη... Στο... Σε όλη αυτή τη διαδικασία του editing και τη κάμερα και ναι. του show off και το όλο αυτό το πράγμα, είδα κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ. Δηλαδή, έχανα λίγο την ουσία του πράγματο και δεν έδωνα κι εγώ. Προσπαθούσα να προστατευτώ, δεν έδωνα και τον εαυτό μου. Λέω τι να κάνω τώρα. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ έτσι όπω θέλανε ενδεχομένω. Mm -hmm. Και δεν μου βγήκε σε. Ξέρεις, το μόνο που μου βγήκε σε καλό είναι ότι μου κάνει καλό στον εαυτό μου. Στα θέλω μου, στη ζωή μου, στο να δω τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει. Και δεν σε απογοήτευσε που δεν τα πήγε καλά. Όχι, καθόλου. Ναι. καθόλου. Εκεί πώ πήγε. Οι απογοητεύσει είναι για να σε κάνουν να νιώθει πολύ καλύτερα. έτσι. Να. Δηλαδή, αν δεν απογοητευτεί, δεν μπορεί να ξανασηκωθεί. Mm -hmm. Είναι σαν ξέρεις, σαν καρδιογράφημα η, η φάση. Το θέμα είναι πώ θα αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή αυτό που, που ζει να το γυρίσει προ όφελό σου και στην εξέλιξή σου και στον εαυτό σου. Εκεί σε είχαν δηλώσει τα αδέρφια σου. Όχι, ήταν μια κομπέλα από λευκάδα που κάναμε παρέα εκείνη το διάστημα. είμαστε μια μεγάλη παρέα mm -hmm. και επειδή ξέραμε ότι η συγκεκριμένη τραγουδάει. Εγώ έπαιζα και κιθάρα λίγο τότε. Ναι. Και ξέρει, μπορεί να με βοηθήσετε να στείλω ένα στο Fame Story τότε, mm -hmm. Μα έλεγε η κοπέλα. και λέω, Ναι, παίξω κιθάρα, σε βγάζουμε και βίντεο κτλ. Και, και στείλαμε για αυτήν την κοπέλα ε, ένα email τότε. Και παράλληλα η ίδια η κοπέλα, επειδή τη βοήθησα σε αυτό το πράγμα, έστειλε και για μένα. Mm -hmm. Εγώ δεν το ήθελα όμω εκείνη την περίοδο. Και με πήραν μετά η παραγωγή και μου λέει, Μα έχει έρθει ένα email για να mm -hmm. συμμετέχει. Και λέω εγώ, Δεν έχω κάνει κάποια. Μα έχει έρθει λέει, από το τάδε email. Ε, και τότε άρχισα να μπαίνω σε ένα Έλω, λε. <laughs> και το έκανα. Εκείνη η κοπέλα πήγε τελικά. Δεν πήγε, όχι, δεν την πήρα. Είδε πώ. Εντάξει, όχι, έχει φτιάξει τη ζωή τη πλέον. Πώς δηλαδή, έχει φτιάξει τα πράγματα. Πολύ... Κωνσταντίνο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτα τη στον Α με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. <laughs> Επιστρέψαμε στο αποψινό εορταστικό πασχαλινό μα τέταρτα τη στον Α με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνε, πώ νιώθει από από πρώην διαγωνιζόμενος σε talent show σε... που έγινε κριτής τώρα. Νιώθεις ε... ασπέδιο καρδιοχτύπητον. Εντάξει, ξέρεις τι, όταν με ήρθε η πρόταση, λέω... θα μπω σε διαδικασία, αφού δεν νιώθω τη φάση να γίνεις coach. Νιώθω ακόμα ότι, ξέρεις, χρειάζομαι κάποιο coach, ίσως. Ε. Οπότε εκεί ήταν λίγο το να, ξέρεις, να αντιληφθώ... πώς θα διεκπαιρώσω την αίσθηση του coach. Ναι. Οπότε όταν μπήκα σε, σε ένα κομμάτι ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που ξεκινούσαν την καριέρα τους ε, στο voice, κάποια νέα παιδιά, ε, το ότι ήρθανε δίπλα μου και μου λέγανε τι μπορώ να κάνω, πώς το έχεις κάνει αυτό, το να τους εκφράζω εγώ τις εμπειρίες μου και αυτοί αν μπορέσουν να, να, να τις κάνουν βίωμά τους και ίσως παρουσιάσουν και αυτοί κάτι δικό τους, έτσι ξεκίνησα να το κάνω. Η πρόταση για το voice πώ σου έγινε, το κανάλι ήρθε. Γενικότερα, ε, είχα, με είχαν πλησιάσει αρκετές φορές τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια στο να συμμετέχω. Mm. Ε, ήρθε ο covid, δεν ήμασταν και ανοιχτά και λέω γιατί όχι, όμω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να, κάνεις, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία mm. και έτσι το πήρα απόφαση. Και... Πώ νιώθει με την τηλεόραση. Εντάξει. Πολύ όμορφα. Είναι ωραία. Είναι κάτι άλλο, ναι. αλλά εγώ πέρασα πολύ ωραία γιατί είναι πολύ ωραία η ομάδα. Ναι. Δηλαδή και, και ο Ατσούν και όλη η παραγωγή και ο Σάκη και η Έλενα και ο Πάνο είναι εκπληκτικά παιδιά. Κάνουμε τρομερή παρέα. Με Περνάω ποιον... υπέροχα. Και όλοι οι συνεργάτε εκεί τη εκπομπή. Με ποιον κολλά πιο πολύ. Ε Νομίζω με το Σάκη περισσότερο. Ε, από την άποψη ότι έχουμε έρθει πιο κοντά λόγω του Θε ότι είναι και στο μαγαζί και στο θέατρο. Το ότι ξέρει. Mm -hmm. Ε, και με τον πάνω έχουμε βγει αρκετέ φορέ. Και, και με την Έλενα που μιλάμε κατά καιρού στο. και με του τρει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Απλά λίγο παραπάνω με το Σάγια γιατί είμαστε και μαζί. Περνάτε ωραία στα παρασκήνια ναι, και ναι. και στη σκηνή. Ναι, ακριβώ. Ένιωθε ακριβώς. Ε, αμήχανα στην αρχή για το ότι έπρεπε να κάνει κριτική ή να γυρίσει την καρέκλα στα νέα παιδιά. Ξέροντα ότι υπάρχει. πάντα νιώθα αμήχανα και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι. Mm -hmm το οποίο πρέπει να έχεις αυτό το ρόλο. Ε, καλός ή κακός, ε, πρέπει να το κάνω πράξη και πρέπει να το κάνω πράξη. Οπότε πράττω με, τις, ε, με τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί αν θυμάμαι καλά, από τους τέσσερις κριτές μόνο εσύ έχεις υπάρξει. Μόνο γύρνα εγώ Όχι, <laughs> ενώ μόνο εσύ έχεις υπάρξει, ας πούμε, παλιά σε talent show. Άρα είσαι αυτός που μπορεί να καταλάβει περισσότερο την ψυχολογία που, των παιδιών ναι. που έρχονται. Θεωρεί ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι αυτό το talent show και γενικότερα το talent show είναι πιο πολύ για του uh, κριτέ ναι. ή για του coaches στο uh, The Voice και λιγότερο για τα παιδιά. Γιατί είναι πολλά, είναι πολλοί ναι. και δεν μπορεί να του απορροφήσει η δισκογραφία. Ναι. Αυτό πάντα συνέβαινε. Δηλαδή και στο, και στο δικό μου το παιχνίδι πάλι, πάλι το ίδιο πράγμα ενδεχομένω ήταν γιατί. Υπήρχαν και κριτέ τότε που κάνανε και ναι. διάφορα πράγματα στη... για την τηλεόραση, στο να κάνουν κάποιε σύντριγκε, κάποια... κάποιου τσακωμού. Οτιδήποτε. Και δεν κέρδισα και το fame story. Οπότε σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία στο να δει ο κόσμο αν αξίζει μια φωνή, αλλά ναι. όταν βγει από αυτό το show, πρέπει να κοιτάξει ο κάθε άνθρωπο και ο κάθε καλλιτέχνη πώ θα είναι η διαδρομή του. Δεν είναι εύκολο αυτή η διαδρομή. Ναι. Έχει δυσκολίε. Έχει. Να δίνει την ψυχή σου. Έχει ε, αποτυχίε. Έχει επιτυχίε. Έχει λάθη. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πρέπει να το αγαπά για να τα αντέξει όλο αυτό. Αν δεν το αγαπά, δεν θα μπορέσει να τα αντέξει. Θα είναι μια επιτυχία και μετά ξέρεις, στην αποτυχία πάλι θα ξέρει. Ενδεχομένω να μην βρει τι ε, δυνάμεις για να ξεπεράσει τι ανασφαλίε σου. Γιατί ο μόνο αντίπαλο είναι αυτό μα. Στο τέλος. Το 2015 ήμουν ακριτής σε κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο που είχε να κάνει με την Eurovision. Ναι. Και μέχρι τώρα μπορώ να σου πω ότι νιώθω ενοχές για ένα-δύο παιδιά ναι. που δεν τα πέρασα. Εσύ ένιωσε ποτέ ενοχές για κάποια παιδιά που δεν τα πέρασες και μετά σκέφτηκες ότι έπρεπε να τους περάσω αυτού. Ναι, εξαισθητόν νιώσα αυτό κάποιε φορέ, αλλά ευτυχώ ναι. που πάτησε το κουμπί <laughs> ο Σάκη η Έλληνα, ο Πάνος, οπότε φύγανε οι, οι ενοχέ μου. Και μέχρι σήμερα έχεις βοηθήσει κάποιο, κάποιο από τα παιδιά που ήταν στο, στην ομάδα σου, τι Αργυρός. Προσπαθώ να βοηθά όλα τα παιδιά. Όποιος μου ζητήσει βοήθεια, ε, είμαι εκεί για να του δώσω τη βοήθεια. Αρκεί mm. το θέμα είναι να του θέλει ο ίδιος να βοηθηθεί, έτσι. Δηλαδή έρχονται παιδιά, χαίρομαι που έρχονται παιδιά να με βρούνε, να μου πούνε τι, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, πες μας τη γνώμη σου, οτιδήποτε. Και εκεί πέρα είμαι εκεί για να του το πω. Ξέρεις, αν κάποιο δεν το θέλει τη γνώμη του, δηλαδή, α τραβήξει τη δικιά του πορεία. Mm. Δεν πάβει ότι θα είναι αποτυχημένο. Δεν ναι. μπορεί να πει ότι θα είναι αποτυχημένο. Μπορεί και να ξέρει. Εγώ μόνο μου την έμαθα τη... τη διαδρομή μου και τη μαθαίνω ακόμα και δεν θα σταματήσω ποτέ να τη μαθαίνω. Γιατί με απασχολούν ακόμα τα γιατί. Κωνσταντίνε, είπε πριν για εταιρείε που σε αφισβήτησαν, ναι. ανθρώπου που σε αφισβήτησαν. Καλέστηκα να ξέρει, επειδή εγώ έκανα μια επιτυχία η οποία, καλό ή κακό, ε, δεν είναι, ξέρει, και πάρα πολύ πολλά τα χρόνια. Δηλαδή, δισκογραφικά στην ουσία είμαι περίπου 10 χρόνια. Δεν δηλαδή, είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το. Ε, Παρ' όλα αυτά, καλώς, καλέστηκα να διαχειριστώ δύσκολα πράγματα Ο σε όλη αυτή την κατάσταση των 10 ετών. Και όπω είπα και πριν, και αποτυχίε, και άνθρωποι που δεν με πιστεύανε, και επιχειρηματίε οι οποίοι καλώ ή κακώ δεν μου συμπεριφερθήκαν με τον τρόπο που εγώ θα ήθελα. Αλλά αυτό εγώ το αντιμετώπισα προ ξέρει ότι μπορώ να. Για ποιο λόγο, γιατί, τι, τι έγινε, τι, τι προέκυψε. Οπότε δεν κρατάω κακία. Δεν μου αρέσει να κρατάω κακία. Προχωράμε, γινόμαστε καλύτεροι, ξελισσόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι που σε αφισβήτησαν ναι. ή που δεν σου φέρθηκαν καλά, ξέρω εγώ, επιχειρηματίε. Καλό μου κάνανε στο εν τέλει. Τώρα πώ είναι μαζί σου. Πολύ καλά. Και εγώ δηλαδή, ξέρει, του λέω, σα ευχαριστώ. Χωρί εσά δεν θα μπορούσα να είμαι. Να έχω κάνει κάποια πράγματα που ούτε φανταζόμουν όταν ήμουν μικρό ή κάνω. Ποιο ήταν έτσι ο πρώτο άνθρωπο που θα έλεγε ότι σε ο πρώτος άνθρωπο που με πίστεψε. Και που σε βοήθησε. Ναι. Mm. Κοίτα, είναι ένας φίλος μου ο οποίος... Ε... Καλά, εντάξει, δεν θα σου πω ότι ήταν η οικογένειά μου, γιατί η οικογένειά ναι, μου οικογένεια πάνω απ' ναι. όλα είναι, ναι. <laughs> ξέρεις, ο μου. Ναι. Αλλά από θέμα δουλειά και θέμα που δεν περίμενα ότι θα το κάνει. Βέβαια κι αυτός εκείνη την περίοδο δεν είχε άλλη επιλογή που με καλέσα να πάω να τραγουδήσω σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη που ήμουν 20 χρονών. Δεν είχα ρεπερτόριο τότε, δεν ήμουν έτοιμο τραγουδιστή. Δεν, δεν, ήξερα πώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση μέσα σε αυτό το, χώρο και μου λέει. Ε, ε ραβιές, μου λέει τώρα, μου λέει σε ε, ε, φίρμα τώρα εδώ. Δεν ξέρω τι να πω, του λέω. Τι θα πω. Τι θα, τι θα κάνω, δεν έχω ούτε ρεπερτόριο. Τότε με την κιθάρα μόνο έπαιζα Pixlax, κατσιμιχαίου και ό,τι έπαιζαν τα κλαπ που τα άκουγα και έβγαινα με του φίλου μου. Ναι. Και μου λέει: Ακού, τι θα γίνει, μου λέει. Ε, βγες έξω. Με κοιτάει τα μάτια. Μου λέει: βγες έξω. Γίνω μέστρο. κάντους να σε ακούσουν. Και πίστεψε τον αυτό. Εκείνη τη στιγμή έγινε ένα κλακ στο κεφάλι μου και λέω: Αυτό θα κάνω. <laughs> και ήταν η μπάντα από πίσω. Και βγήκα και λέω: Τώρα όσοι έρθετε θα περάσετε μαγικά. Δεν με πάτα αν πάταγα στον τόνο. Δεν με νοιάζει αν ε, θα, θα, θα είμαι σωστό. Λέω: Αυτοί που είστε εδώ. Θα σα κάνω να περάσετε τέλεια και θα περάσω κι εγώ. Και ένιωθα λε και έβγαινε ένα DJ πάνω με ένα μικρόφωνο και έκανε, ξέρει, και περνάμε όλοι καλά. Αυτό λοιπόν που χτίσαμε εκεί με την πάντα αυτό το πρόγραμμα, μετά από μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε, άρχισε να το κάνουμε σωστό: mm. να παίρνει, ε, ξέρω εγώ, μορφή μουσική. Γιατί δεν υπήρχε μουσική μορφή. Δηλαδή, ήταν μια κάσα και ένα μικρόφωνο. Και λέω, πάμε, ξέρω εγώ, κάπω έτσι. Mm. Οπότε όλο αυτό το πράγμα μετά το στήσαμε και μουσικά και άρχισε το μαγαζί να πηγαίνει και καλά και εκεί άρχισα να πιστεύω στον εαυτό μου. Ότι μπορεί. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και αυτό ο φίλο σου. Τι. Που είπε ότι. Ναι, είναι ένα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Νίκο ο, Νίκος ο Νικολάηδη. Και που είναι, μου είπε, ότι... είναι ακόμα. Δεν μάνα. είχε και αυτό άλλη επιλογή ναι. όμως, γιατί το μαγαζί έτρεχε. Ναι, ναι. Αλλά και παρόλα αυτά, εγώ τον ευχαριστώ από τότε που μου έδωσε εξαιρήσει. Με κοιτάξε, τα μάτια μου λέει ξέρει το έχει. Προχώρα. Ναι. Η... η, σύγκριση με το ρέμα όταν άρχισε ναι. να. Πηγαίνει πολύ καλά, ναι. σε ενόχλησε. ή θεωρείς ότι. εγώ δηλαδή έχω δει στην ιστορία τη μουσική ότι μόλι γίνει μια σύγκριση ναι. σημαίνει ότι αυτό αρχίζει και πάει καλά. Βανδύ Βύση, α πούμε, Βύση ναι. Βανδύ. Νταλάρα ε, Χατζι, Χατζηγιάννη. Όχι, ε, Όταν ξεκίνησε <laughs> ο Μιχάλης όλοι λέγανε ότι. θυμίζει φωνή του το. Ναι, ήσουν ένα μικρό. Ναι. Ε, μόλι άρχισε, άρχισε να ακούω ότι σε συγκρίνα με το Ρέμο, λέω. Εντάξει, τελείωσε. Τώρα είναι Βέβαιο. Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι ξέρει. Ο Αντώνη είναι ένα άνθρωπο οποίος έχει γράψει την δικιά του ιστορία, που, η οποία είναι τεράστια στα, στα δεδομένα τη Ελλάδα. Mm -hmm. ε, έχει φανταστικά τραγουδιά, έχει μια υπέροχη φωνή. Mm -hmm. ε, και πραγματικά ε, έχω μόνο θαυμασμό για αυτόν τον άνθρωπο. Και σαν προσωπικότητα και σαν. Μουσικό και σαν, σαν καλλιτέχνη, mm -hmm. με τη γενικότερη έννοια, γιατί νομίζω παίζει και την πανά. Σε ενοχλούσε η σύγκριση. Ε, καθόλου. Καθόλου δεν με ενοχλούσε, γιατί είναι ένα άνθρωπο από τους οποίους εμπνεύστηκα. Mm -hmm. Οπότε δεν είναι, ξέρει. Ε, όπως εμπνεύστηκα από τον Γιάννη τον Μπάριο, όπως εμπνεύστηκα από τον Αντώνιο, όπως εμπνεύστηκα από τον Έρος, Έρος Δραματζώτη, που άκουγα πάρα πολύ, από τον Ρικάρδο Κοτσάντε που ακούγαν οι γονεί μου, από το Χατζή, από τον Μίμη τον Μπλέσα, που με, σου λέω με τα γιατί. Και πήρα από όλου του ανθρώπου, από όλου του καλλιτέχνε που εκείνη τη στιγμή με ενέπνεαν, μου δίναν ένα, ε, ένα inspiration, ένα vibe, πούμε, το οποίο εγώ αντιλαμβανόμουν με έναν ωραίο τρόπο. Όταν άρχισε να ανεβαίνει, ναι. ένιωσε και επισόπλατε μαχαιριέ από άλλου καλλιτέχνε ή από το σύστημα που υπάρχει. Δεν θέλω να σκέφτομαι έτσι. Είμαι λίγο πιο ρομαντικός. Ακόμα και αν έμπαινε στο πίσω μέρο του μυαλού μου κάτι τέτοιο, ε, δεν μου αρέσει να έχω δεύτερε σκέψει. Ε, και ακόμα και αν υπήρχε αυτό, εγώ προσπαθούσα να δίνω τη δικιά μου διαδρομή και να του να τους λέω ότι δεν υπάρχει λόγο για, τέτοια, για τέτοιε συμπεριφορέ. Τον ίδιο στόχο έχουμε όλοι. Θέλουμε να εξελιχθούμε, να κάνουμε, ε, να κάνουμε επιτυχίε. Οπότε δεν έχω, δεν έχω πειράξει ποτέ κανέναν. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν. Έχω τη συνείδησή μου ήρεμη και είμαστε στον αγωνιστικό χώρο και τρέχουμε. Η νύχτα σε άλλαξε, Κωνσταντίνε. Όχι. Όχι. Δεν νιώθω ότι. Καταρχά, δεν νιώθω ότι είμαι άνθρωπο τη νύχτα. Ε, προσπαθώ να δώσω τη δικιά μου διαδρομή στο... Ε, και να ανοίξω ένα δικό μου δρόμο σε, όλη αυτή τη... σε όλο αυτό το industry. Mm -hmm. και που έχει επίθετα όπως είναι η ειλικρίνεια, όπως είναι ο σεβασμός, όπως είναι η καθαρότητα, όπως είναι... Ε, και προσπαθώ να ξεπερνάω τον εαυτό μου κάθε φορά σε όλα αυτά τα στοιχεία που έχω πάρει από την οικογένειά μου. Υπήρξε βραδιά που δεν ήθελε να πας στο μαγαζί... Πάρα πολλέ και... πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, αλλά κάθε φορά όταν ξεκινάς το πρόγραμμα, mm. μπαίνει σε ένα άλλο η ενέργειά σου και όλη σου μπαίνεις σε μια άλλη κατάσταση, η οποία κατάσταση αυτή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ειδικά όταν βρίσκει αυτή τη μαγική συχνότητα μεταξύ του προγράμματό σου, εσένα και του κόσμου, υπάρχει μια μαγική συχνότητα που αυτή ψάχνουμε όλοι οι καλλιτέχνε. Όταν συμβεί αυτή η συχνότητα και διατηρηθεί κατά τη διάρκεια τη βραδιά, είναι απίστευτο το συνέστημα. Είναι μαγικό αυτό το συνέστημα. Και αυτό το συνέστημα ψάχνουμε όλοι οι καλλιτέχνε. Ε, τουλάχιστον αυτούς, αυτούς που παίρνουν ακόμα στα σοβαρά την καριέρα τους και τη, και τη, ας πούμε, και τη διαδρομή τους. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι αυτή τη στιγμή ναι. θεωρήσε ε, ο νούμερο ένα καλλιτέχνη. Ε, ναι, δεν μου αρέσουν αυτή τη τίτλη, το δεν ξέρω. το μου συγγνώμη που το ξαναλέω. Όταν, α, ναι. όταν, ξεκίνησε η επιτυχία, μετά από τόσο αγώνα, γιατί ναι. ξαναλέμε δεν ήρθε σ' ουρανό κατέβατος, σου ναι. ένα hit και αρχίσαν ε, ε, οι θαυμάστριες, ναι. ε, οι followers, ε, ναι. ε, το, ε, το, πρώτο όνομα στο μαγαζί, το ραδιόφωνο, τα hits. Ε, κάπου είδε να χάνει ε, το βάρο σου, δηλαδή κάπου πήγε να ψωνιστεί, ή ήσουν να αγιωμένο. Δεν πιστεύω ότι ψωνίστηκα ποτέ. Mm -hmm. να σου πω την αλήθεια. Ε, Ξέρετε, όταν νιώθει ε, ότι αυτή είναι η ζωή σου για αυτή είναι η... αυτό σε κάνει να, να είσαι ευτυχισμένο, γιατί δεν είναι ότι με κάνει ευτυχισμένο το να είμαι τραγουδιστή. Δηλαδή, δηλαδή δεν νιώθω αυτή τη στιγμή ότι είμαι ένα τραγουδιστή. Mm -hmm. Νιώθω σαν ένα ζωγράφος που ζωγραφίζει ένα πίνακα, ο οποίο πίνακα είναι... έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, αφουγκράζομαι την κοινωνία και αυτό που αφουγκράζομαι εγώ το κάνω με μουσική, με εικόνε, με... με... τη ζωή μου, με τον τρόπο σκέψη μου, με τον τρόπο που μιλάω. Οπότε είναι κάτι παραπάνω από ένα, ξέρει, από απλά ένα τραγουδιστή. Ε, όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το αντιληφθεί και το κάνει βίωμά σου και σ' αρέσει και το αγαπά. Δεν υπάρχει. Ε... Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο μπορεί να ξέρει να. Χαμογελάω γιατί σκέφτομαι <laughs> τι εικόνε από το τσίριο στάδιο το ναι. καλοκαίρι που είχε τόσες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Αυτό είχα να το δω από το 4 που ήμασταν με το ρουβά πάλι στο ναι. τσίριο. Κοιτάξτε, είναι ανθρώπινο. Ναι. Ένα... Να την ακούσει κάποιο, να, να ξεφύγει λίγο. Γιατί βλέπει όλο αυτόν τον κόσμο. Και ναι. δεν είναι ότι έβλεπα μόνο νεαρού ή νεαρέ. Έβλεπα και του γονεί του και ναι. τι μανάδε του. Δεν τε... το κατάφερα εγώ αυτό. Το κατάφερε ο κόσμο που ήρθε, έτσι. Ναι, αλλά εσύ σου να γίνει μια τέτοια βραδιά υπέροχη χωρί τον το κόσμο. εγώ κάνω τα πάντα για να μπορέσουμε όλοι να περάσουμε. ένα μια υπέροχη βραδιά η οποία θα, θα μα μείνει μια ανάμνηση στο μυαλό μα που μπορεί να μην θυμόμαστε μετά από χρόνια το πόσα άτομα ήταν στη συναυλία, αλλά θα θυμόμαστε, την ανά... θα θυμόμαστε το συνέστημα που μα άφησε αυτή η ανάμνηση. Αυτό προσπαθώ εγώ να κάνω, πολύτιμο. Υπάρχει άνθρωπο που σε γιώνει, α πούμε, η δική σου, τι σου λένε, Εγώ. Ναι, σου. η οικογένειά μου είναι αυτή η άνθρωπο που ναι. με γιώνει. Και έχω και δύο-τρει ανθρώπου στη ζωή μου που ε, ξέρει που του έχω αρκετά χρόνια. οι οποίοι είναι η ψυχοθεραπεία μου, η ψυχανάλυση μου, που νιώθω ότι με και με εκτιμάνε. Mm. και αυτό το, αυτή τη διαδρομή την κάνουμε μαζί. Οι γονεί σου τι σου λένε τώρα που βλέπουν αυτή την επιτυχία και αυτή την αγάπη του κόσμου. Ότι στα απλά βρίσκεται η ουσία. Κοίταξε κάποια στιγμή μου λένε να κάνει οικογένεια. <laughs> Γιατί εκεί πέρα θα ξεκινήσει μια άλλη διαδρομή που θα καταλάβει ότι αυτό είναι το, το, πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου. Και εντάξει, όσο περνάει ο καιρό, το, το ξεστόχω στο μυαλό μου εγώ. Εσύ τι απάντα όταν σου λένε αυτό με την οικογένεια. Ότι όπω θα φέρει ο Θεός. Δεν, δεν κάνει πλάνο αυτό. Είμαι μικρό ακόμα, κάνω την καριέρα σου. Όχι, μορέ, έτσι, εντάξει. Μικρό <laughs> ξέρει τι κάνουν και στα 20 του κάνουν οικογένεια πλέον, και στα 40 του κάνουν οικογένεια, και στα 50 του κάνουν, και στα 30 του και στα 35. Δεν υπάρχει ε, συγκεκριμένο πλάνο τη οικογένεια. Είναι οπότε θέλει ο Θεό και οπότε τα φέρει έτσι ζωή που μακάρι να όλοι οι άνθρωποι να. αν το θέλουν να κάνουν οικογένεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το θέλουν. Εσύ Εγώ εί... είμαι, είμαι από του ανθρώπου που θέλει να κάνει οικογένεια. Και ε, πώ το βλέπει, όταν θα κάνει η οικογένεια, θα ελατώσει τη δουλειά, ή θα είσαι σαν το ρούβο, με τα παιδιά και την οικογένεια και οι κανονικά θα τρέχει; Επειδή είναι κάτι που μου αρέσει, ναι. πιστεύω θα βρίσκω χρόνο mm -hmm. για όλα. Δηλαδή θα ξαναεπιστρέψω σε αυτό που είπα για τη μέθοδο η που διαβάζω τώρα τον τελευταίο καιρό. Θα πάω να το πάρω το βιβλίο. Ναι, <laughs> είναι φανταστικό, έτσι, φανταστικό βιβλίο. Ναι. Ε, αυτό σου λέει ότι το οικιγκάι σου στην ουσία, mm -hmm. το οποίο ε, 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 εγώ θα το βαφτίσω ότι είναι αυτό που πραγματικά θες να κάνεις στη ζωή σου όσον αφορά και το επάγγελμά σου, αλλά γενικότερα, γιατί τότε θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό το, πρέπει να, να το κάνεις όλους τους τομείς στη ζωή σου. Ο αδερφός σου είπαμε πριν ότι παντρεύτηκε πρόσφατα <φερή> με μια συμπατριώτησά μας. <φερή> ναι. Εσύ έφτασες ποτέ στο γάμο ή ήσουν ποτέ με μια γυναίκα... Που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει, αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε. Ναι. Σαφώ και υπάρχουν, ξέρει, στο παρελθόν καταστάσει που έχουν αντέξει λίγο παραπάνω στο, στον καιρό ή έχουν αντέξει λιγότερο, ή ε, κάποιε ευκαιρίε οι οποίε είχα στη ζωή μου, να ξέρει. Αλλά για να μην, μην προχωρήσανε, κάποιο λόγο θα υπάρχει και οτιδήποτε συμβαίνει γίνεται για κάποιο λόγο. Οπότε, όπω θα φέρει ο Θεό, είμαι ευγνώμων για ό,τι μου έχει συμβεί. Είμαι πάρα πολύ happy με το. Με τον εαυτό μου και με, τις, ξέρεις, με, τη, με τα πράγματα που έχουν συμβεί, είναι, ε, είτε είναι άσχημα, είτε είναι καλά, είτε είναι επιτυχημένα, είτε είναι αποτυχημένα. Είναι εύκολο, πιστεύει, για μια γυναίκα να είναι δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό ε, αυτόν τον καιρό, αυτή την περίοδο που ζει, όλο αυτό που ζει. Ε, Σαφώ και δεν είναι εύκολο. Mm -hmm. Αρκετά δύσκολα. Όπω είναι δύσκολο και για σένα, όπω είναι δύσκολο και για του ανθρώπου εδώ που δουλεύουν, για τη δουλειά που κάνουν. Για mm -hmm. οποιονδήποτε υπάρχει, υπάρχει δυσκολία. Και πόσο και, και για μένα είναι δύσκολο mm -hmm. το να σκέφτομαι ότι είναι δύσκολο για κάποια κοπέλα η οποία ενδεχομένω θα είναι μαζί μου. Οπότε όταν υπάρχει κατανόηση mm -hmm. και μέσω της, του διαλόγου μπορούν να λυθούν τα πάντα, mm -hmm. θεωρώ. Την εικόνα σου, την καλή σου εξωτερική εμφάνιση, ναι. πότε τη συνειδητοποίησε? Δεν νιώθω ότι ξέρει. <laughs> ε, μ' αρέσει να προσέχω τον εαυτό μου. Να. Γυμνάζομαι. Το βλέπω στα σώσια. Ε, κάνω ναι. διατροφή όσο μπορώ και όσο προλαβαίνω. Ναι. Ε, ξέρεις μ' αρέσει να κάνω ένα healthy ε, τρόπο ζωής. Τώρα πρόσφατα, ε, μάλιστα, ξεκινάω. μήπως μπορέσω κάποια στιγμή για κάνω και μαραθώνιο, λίγο πιο αεροβίο και να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί δεν το έχω καταφέρει αυτό. Δεν το έχω καταφέρει ότι το έχω προσπαθήσει. Δεν το έχω προσπαθήσει ποτέ. Αν μπορέσω και το κάνω τώρα, θα μ' άρεσε να το ξέρει να το κάνω. Έχει έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση από θαυμάστρια ή θαυμάστριε. Υπάρχουν φορέ που έχω έρθει σε δύσκολη θέση. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο περιστατικό. Αλλά νομίζω ότι το χιούμορ σε βγάζει από τη δύσκολη θέση. Ε, και προσπαθώ να ξέρει να τι καταστάσει αυτέ να τι αποφεύγω και να τι διαχειρίζομαι με χιούμορ και με χαμηλού του μπορεί να προστατεύει την ιδιωτική σου ζωή και τώρα. Θέλω να πω, υπήρξαν σχέσει σου που δεν μαθευτήκαν ποτέ. Αν θέλει να την προστατεύσει την ιδιωτική σου ζωή, ναι, μπορεί να την προστατεύσει. Μπορεί να πα σε κάποιο χωριό, μπορεί <laughs> να πα στο εξωτερικό, μπορεί να πα οπουδήποτε θέλει για να την προστατεύσει. Ναι. Ε, Παρ' όλα αυτά, δεν είναι εύκολο για ένα. Ξέρετε, αν θέλει κάποιο ζευγάρι τέτοιου είδου να προστατευτεί, δεν είναι εύκολο το να ζήσει σε μια κοινωνία η οποία. Ε, Αναγνωρίζουν ε, οι άνθρωποι το κτλ. Και, και μπορεί μέσω πλέον μέσω Instagram, μέσω TikTok ή οτιδήποτε να γίνει viral. Ε... Αλλά αυτό είναι στη ζωή μα. Υπήρξε σχέση σου που δεν μαθεύτηκε. Ε Ναι, εντάξει. Γενικά μου αρέσει να προστατεύω τι σχέσει μου. Ναι, Σε Γιατί Δεν προστατεύω ναι. μόνο εμένα. Ναι. Προστατεύω και την κοπέλα που δεν ξέρεις δεν ξέρει καμιά φορά πού θα οδηγηθεί αυτό, ναι. πόσο θα κρατήσει. Οπότε για ποιο λόγο να χρεωθεί κάτι και εσύ και η κοπέλα. Χωρί να υπάρχει ακόμα να είναι εξή. Να υπάρχει η ευλογία ή η σοβαρότητα μια κατάσταση. Mm. Και γενικά σε βλέπω προσεκτικό και στι συνεντεύξει σου, δεν δίνει πολλέ. Mm. Ε, είσαι εξωστρεφή στη σκηνή και πιο εσωστρεφή mm. ε, στη ζωή. Ναι, δεν μ' αρέσει από μικρό στόχο αυτό. Δεν μ' αρέσει ποτέ να κάνω. Ξέρει να τη ζωή μου να τη δείχνω. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Εγώ εμένα μου αρέσει να μιλάω με τη δουλειά μου, με το έργο μου, με τη ξέρεις, με τη μουσική μου και ό,τι έχω να πω. Να δω πόσοι ανθρώπους, πόσοι είσαι εσύ που ξέρω ότι νιώθω και ασφάλεια ότι, θα, ότι πω θα είναι αυτό που πρέπει. Ε, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το... Και όχι, ξέρεις, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να πάω σε κάποιες συνέντευξη που το έχω μετανιώσει, γιατί δεν το, δεν το, δεν, το, δεν το αντιμετωπίσανε με ωραίο τρόπο. Οι ερωτήσει του ήταν για να βγάλουν μια ίντριγκα, να βγάλουν ένα ε, κάτι το οποίο ξέναν ότι θα πουλήσει και τα λοιπά και δεν ήμουν εγώ αυτός ο αυτός μου. Ε, Οπότε ξέρεις αποφάσισα πλέον να μην το κάνω αυτό. Ε, έμαθες στην πορεία. Ναι έμαθα ναι, στην μαθείς. πορεία και σε ευχαριστώ πάρα που μου δίνεις <laughs> εγώ σε αυτό. Σε ευχαριστώ <laughs> που ήρθες. καιρό το λέγαμε. <laughs> ναι, όχι, όχι ότι θα προστατεύσεις κάτι το οποίο δεν είμαι. <laughs> ναι, ναι, κατάλαβα Κατάλαβες εσύ ότι ναι. θέλω να, όπως τα λέμε <laughs> αυτό και αν κάποιο. Ε, Εκφραστεί από αυτά που λέμε ή τον βοηθήσουμε σε κάτι mm. Τον να γνωρίσει λίγο καλύτερα τον Κωνσταντίνο ή τον Κωστή, έτσι όπω με φωνάζει η τον κωστη ετσι ο Κωστή. με φωναζει η οικογενεια μου. Ακόμα σε φωνάζει τον Κωστή. Ναι, ναι. Ε, με αγάπη και χαρά να ξέρει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πέρσι ήμασταν ναι. μαζί στα MAD Awards. Ναι. Εγώ έδινε ένα βραβείο, ε, εσύ τραγουδούσες και νομίζω έδινες και ένα βραβείο. Και... Είχε τη μεγάλη επιτυχία που είναι ακόμα τεράστια επιτυχία το Ηλιοβασίλημα ναι. με τον Λάιτ. Uh, ε, έγιναν όλα αυτά τα επεισόδια ναι. που έγιναν. Και ήσουν, νομίζω, ο μόνο, mm. γιατί ήμουν εκεί ήμασταν κοντά, που προσπάθησε να ηρεμήσει ναι. τα πράγματα. Ναι. Αφενό γιατί ο ένα εκ των δύο uh, ήταν uh, συνεργάτη, σου έκανε ναι. το έτο μαζί σου. Αφετέρου γιατί έχει μία υπόσταση ω uh, ένα πολύ πετυχημένο καλλιτέχνη ναι. και πρωταγωνιστή του σοου. Πώ ένιωσε ω άνθρωπο που δούλεψε. Εντάξει, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά να συμβαίνουν, γιατί καλώ ή κακό υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ε, υπάρχουν, υπήρχαν άνθρωποι εκεί εκείνη τη στιγμή που ξέρεις, ήρθαν να δουν κάποιου άλλου καλλιτέχνε. Οπότε, όταν νιώθει κάποιο ότι όλο αυτό το πράγμα ε, ε, στο μυαλό του είναι γύρω από αυτόν. Είναι κάτι το οποίο προσβάλλει και το σοου και την κατάσταση κτλ. Αλλά απ' την άλλη. Ξέρεις, όταν μπαίνει λίγο η, η ανασφάλεια μέσα ε, στους ανθρώπους και στο μυαλό τους έχουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να ξεπεράσουν και να αντιμετωπίσουν με χαμηλούς παλμούς τη συγκεκριμένη κατάσταση, ε, εκείνη τη στιγμή εγώ μπορώ να τους συγχωρέσω και να τους δικαιολογήσω, εγώ προσωπικά. Ε, Χαλάστηκες όμως. Εντάξει, σαφώ και χαλάστηκα και γι' αυτό ναι. προσπάθησα να πάρω και, και μέρο. Στο να κατευνάσω λίγο να τα πνεύματα, μπες. να μπω στη μέση, γιατί έβλεπω ότι δεν πήρε κανένα αυτό το ρόλο ναι. ε, τη κατάσταση. Και εκεί ξέρει όταν σε μια κατάσταση λέω να εκτεθεί ή να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Προτίμησα να ερεμήσουν τα πνεύματα να. γιατί ήθελα να είμαι ισορροπηστή και των ανθρώπων που ήρθαν να δουν κάποιου άλλου καλλιτέχνε mm -hmm. ε, που, που, που είχαν πληρώσει κάποιο ειστήριο για αυτή την κατάσταση. Αλλά και μπα και μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά ότι αυτό το πράγμα που κάνετε δεν είναι σωστό. Ε, Μα προσβάλλει όλου. Προσβάλλει τον κόσμο του καλλιτέχνε που νομίζω ότι το καταλάβανε και οι δύο ε, και ενδεχομένω κάποια στιγμή στο μέλλον. Ε, Καλό θα ήταν να ζητήσουν και μια συγγνώμη στον κόσμο, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, γιατί δεν το παρακολουθώ, γιατί ξέρω ότι και οι δύο είναι ξέρεις, αγνά παιδιά, ίσως έχουν αντιμετωπίσει και δυσκολίε στη ζωή του. Ναι, θέλω να πω στη συνέχεια. Η μουσική εσάς, που κάνουν, ναι. καλό ή κακό, είναι πετυχημένη. Δηλαδή, όλο αυτό το industry mm -hmm. έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση, η οποία καλό ή κακό την ακούει ο κόσμο. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που την ακούει. αν του αρέσει ή δεν του αρέσει, υφίσταται. Οπότε κάτι επιτυχημένο δεν μπορεί να το πάρει και να το πει σοβαρό. Οποιοδήποτε και αν εκφράζει δεν εκφράζει, <laughs> είναι μία επιτυχία. Δεν μπορούμε να, την... να πούμε ότι παιδιά κλείστε τι τηλεοράσει, κλείστε αυτά. Ξέρετε, κλείστε... και τα παιδιά αυτά, σε κάποια πράγματα υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν πολύ καλά τη, ζω... τη δουλειά του. <laughs> ή θέλουν να... να μάθουν κι αυτοί, ξέρει, συγχώρεση είναι Ήθελαν να μαθουν και αυτοι ξερει αρετή. Στη συνεργασία σα, πώ ήταν ο Light, Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό και πραγματικά. Όταν γράψαμε το τραγούδι και με τον Μάριο Τον Ψημόπουλο που έχουμε κάνει αρκετά κομμάτια, ο οποίο είναι mm -hmm. ένα εξαιρετικό παραγωγό και συνθέτη mm -hmm. και ενορχιστρωτή, ε, ξεκίνησε η ιδέα με μια κυθάρα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ από μικρό ο Sting, ο, ο οποίο έχει πει κομμάτια τα οποία είναι με κυθάρα μόνο unplugged, έτσι το Fragile, το Shape mm -hmm. of my Heart κλπ. Τα τα οποία από μικρό, μου άρεσε πολύ αυτή η αισθητική και η μουσική που, 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 που έχει ο Sting. Και είχα στο μυαλό μου να κάνω ένα τέτοιο κομμάτι. Ε, και είχα στο μυαλό μου, και όταν έγραψα το στίχο, το δέσα από τα μάτια μου. Ε, είχα στο μυαλό μου ένα ζευγάρι το οποίο είναι στο ηλιοβασίλεμα και χορεύουν, εξοροφιλούνται κτλ. Και, και αυτή την εικόνα που είχα στο μυαλό μου για ένα ζευγάρι ενδεχομένω, ε, είχα διαβάσει ένα quote το οποίο έλεγε: If you can see through my eyes, you will understand what, what I feel. Mm -hmm. Ε, και αυ, αυتي, αυτό που είχα διαβάσει, λέω: Τι ωραίο που θα ήταν αν όλοι οι άνθρωποι μπορούσαμε να δούμε μέσα από τα μάτια του άλλου, αυτό θα είχε λύσει πάρα πολλά προβλήματα σε συμπεριφορέ και σε εγωισμούς και οτιδήποτε. Δηλαδή, αν εσύ μπορεί να διαβάσει το τι βλέπω εγώ σε σένα και να μπει στο μυαλό μου, εγώ, θα, θα είχε λύσει πολλά προβλήματα στον πλανήτη. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, σαν κόνσεπτ. Οπότε όταν γράψαμε με τον Μάριο αυτό το, την κιθάρα και τα λοιπά και τη λουπάραμε και βάλαμε ένα αφρομπιτ από κάτω. Mm -hmm. ε, σκέφτηκα το, αυτο, αυτή τη ματιά που είχα για το ζευγάρι που είναι αγκαλιασμένη και το να δεις μέσα από τα και άρχισα και τραγουδάω. Δες από τα μάτια μου, να δεις τι βλέπω και λέω, τι μπορεί να βλέπει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το... Λοιπόν, να βλέπει μια πριγκίπισσα, βλέπει λοιπόν, ένα ήλιο βασίλεμα. Και έτσι ξεκίνησε να χτίζεται το κομμάτι και η ιδέα και το κόνσεπτ. Και το live post το και... σκέφτηκες. σε μια φάση δεν είχαμε κάποιο... δεν είχαμε ένα κουπλέ mm -hmm. σε αυτό το κομμάτι και δεν είχα και πάρα πολύ... Ε, δεν, δεν μου ερχόταν κάποιο κουπλέ να... ξέρεις, εκείνη τη συγκεκριμένη φάση. και Γενικότερα μου είχε... Ξείς, ο Chris είναι ένας... ο Light είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ε, από ό,τι μου είχε πει, θα ήθελε κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι μαζί και εκείνη τη στιγμή το σκέφτηκα και λέω: πώς θα σου φαινόταν να δοκιμάζαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Και μόλις ήρθε στο στούντιο, αντελήφθηκα ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλέντο, αδιαφυσβήτητα, γιατί ό,τι κι αν συζητήσαμε ήταν to the point, και όχι μόνο ήταν to the point, ξέρεις, έδωσε και αυτό στη δικιά του οπτική που δεν είχαμε ξανακούσει να νομίζω από ό,τι μου είχε πει και ο ίδιο να πει ερωτικά τραγούδια. Ξέρε, είχε πει ένα άλλο στυλ το οποίο καλό ή του ταιριάζει, θεωρώ. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα με το Γκρίς και βγήκε όλο πολύ ρομαντικά, πολύ, ξέρεις... Έγινε πολύ... ύμνο το τραγούδι. Πολύ, δεν, ξέρεις, δεν το πολύ σκεφτήκαμε. Βγήκε αβίαστα. Περίμενε ότι θα είναι νούμερο ένα στα ραδιόφωνα τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα τόσο πολύ. Ε, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα τραγούδι το οποίο, ξέρεις, είναι easy listening, το ακούς ε, και το βάζεις στην καθημερινότητά σου και στη ζωή σου και Ξέρεις, σου δίνει, σε μεταφέρει σε μια ωραία, ε, με μια κιθάρα στην παραλία και ξύς, ξύς, Το κυκλικά. τελικά θα το ήθελα και Love Version να σου πω την αλήθεια για ναι. το Love FM. Το παίζουμε έτσι, αλλά λίγο όταν μπαίνει το, ναι. το, η ρήμα με, <laughs> με πετάει. Όχι, όχι. <laughs> οίδε, εγώ ίσα ίσα που θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό οι ρήμε που έχει κάνει ο Ηρακλή και ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα mm -hmm. και με τον Ηρακλή και με το Lightstreet στο μέλλον. Μια και είναι Πάσχα σήμερα, ναι. μίλησε μου για... Απάσχα τη παιδική σου ηλικία, τη σου, φαντάζομαι λευκάδα. Πιο πολύ, το Πάσχα. Ε, Πάσχα θυμάμαι και είχαμε κάνει και μεσολόγγι, ετολικό στη μητέρα μου, αλλά και λευκάδα. Ναι. Έχω περάσει μαγικά στα, και στα, στο Πάσχα μου και στα καλοκαίρια μου, στα ναι. χωριά που μεγάλο ναι. μεγάλωσα. Αλλά η λευκάδα είναι υπέροχη. Ναι. Μεσολόγγι δεν έχω πάει ακόμη. Ναι. Αλλά το, η είναι, υπέροχη. φανταστικό. Το, ετολικό είναι φανταστικό και. Έχουμε κάνει και πιο παλιά διάφορα καλοκαίρια και με τον Αλιάγα, ναι, γιατί είναι και γι αυτό είναι το ελληνικό. Ναι. Ε, βεβαίω. Και μαζευόμασταν εκεί μια ομάδα ανθρώπων. Μην ήταν πιο μεγάλο από μένα ναι. ο Νίκο, αλλά θυμάμαι μικρό που παίρναμε τα λόγα στο πανηγύρι τη Αλιάγαθη και εγώ με τον ξάδερφό μου, τον Άγγελο και τον Παναγιώτη. Και ξέρει, είχαμε, είχαμε διάφορα έθιμα εκεί τα οποία είναι πραγματικά mm -hmm. φανταστικά. Πε μου για τη φιλία σου, που δεν είναι μια απλή φιλία, είναι στενή φιλία με τον ναι. Στέφανο Τσιτσίπα. Ε, ώστε... Πώ προέκυψε, Πώς προέκυψε ο ενώ Στέφανα... αυτό τρέχει στο εξωτερικό συνέχεια. Yeah. Εσύ τρέχει με αυτά που τρέχει, Προέκυψε ε. βασικά από μία δήλωση που είχε κάνει ο Στέφανο ότι το αγαπημένο τραγούδι είναι το Πάρμα αγκαλιά», ε, Όταν ξεκίναγε την καριέρα του. Και ξεις μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που. ότι μπόρεσα και έχει ένα τραγούδι μου σαν αγαπημένο ο Στέφανος που κάνει τόσο μεγάλα πράγματα τότε όταν ξεκινάγει και του εξέφρασε αυτή τη, την το σεβασμό και, το, και τη, και τη, χαρά μου και έτσι ξεκίνησε μια σχέση η οποία σχέση εξελίχθηκε σε μια φανταστική φιλία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μελετάω γιατί κάνει αυτή την, την επιτυχία που κάνει και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρεις, έχει ε, συνέπεια σε αυτό που κάνει ε, ξεπερνάει τους δράκους του εαυτού του ε, της ψυχολογίας του καθημερινά και έχει μια πολύ όμορφη οικογένεια που τον βοηθάει σε αυτό. Τον θαυμάζει. Τον θαυμάζω για αυτόν τον αγώνα τον καθημερινό που κάνει. Mm -hmm. Που να ξεπερνάει κάθε μέρα τον εαυτό του. Γιατί ο μεγαλύτερο ε, αντίπαλο σε τέτοιε καταστάσει είναι μόνο το μυαλό μα και ο εαυτό μα. Mm -hmm. ε, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Στέφανο το να, το να έχει αυτή τη συνέπεια. Κατάφερε να, να πα να, να τον δει σε κάποιο κόσμο. Δεν γρανσλάβ. έχει τύχη να προλάβω ακόμα να πάω, αλλά. Ενδεχομένω θα ήθελα πάρα πολύ το επόμενο διάστημα να πάω να. να... Ίσως, ξέρω εγώ, είχαμε πει στο παρελθόν στη Μαδρίτη. στο... Γιατί είναι... είσαι και γουρλή. <laughs> στην Κύπρο ήρθε ο <laughs> πρόσφατα <laughs> ναι, 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 ισχύ, ισχύ. στην Ανόρθωση και κέρδισε η Ανόρθωση <laughs> μετά από πολύ <laughs> καιρό. <laughs> Έχω ακούσει πολλέ φορέ κόσμο, ενώ από το χώρο, να λέει ρε παιδί μου, γιατί δεν στέλνουμε τον Αργυρό στη Eurovision» <laughs> Είναι <laughs> κούκλο, είναι φωνάρα, είναι καλλιτεχνάρα κτλ. <laughs> δεν ναι. το σκεφτήκε ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτομαι αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχω νιώσει ακόμα έτοιμο με το τραγούδι. Mm -hmm. Δεν θα ήθελα να έχω ένα τραγούδι, το οποίο εγώ να νιώσω ότι κοίτα με αυτό το τραγούδι μπορώ να πάω. Mm -hmm. Βέβαια μου έχουν πει πάρα πολλοί ότι ίσω το ελεύθερο έκανε για Eurovision κτλ. Ναι, το σκέφτηκα και εγώ. Ναι, γιατί είναι και, και, και μάλιστα πάνε. στα ελληνικά. Ναι, αλλά τώρα ναι. βγήκε τι να κάνουμε. Τώρα στο επόμενο. Αλλά θα ήθελα να έχει έναν Greek λίγο πιο international vibe για να πάω. Ξέρεις, δεν θα ήθελα να είναι ένα τραγούδι το οποίο να. Να έχει references ε, πιο εξωτερικού πράγματα. Ναι. Θα ήθελα να είναι ένα ελληνικό τραγούδι το οποίο ξέρει να το διαμορφώσουμε και να είναι σε πιο ε, ευρωπαϊκά ή α, ξέρω, global δεδομένα. Μακάρι να μα έρθει και μακάρι να το σκεφτούμε και να. Ναι, σε θέλω σίγουρα στην Eurovision. Ναι. Και πολλοί κόσμοι. Το ελεύθερο, ε, όντω σου το έγραψε ο γιο τη Άννα Γιαμαντοπούλου. Ναι. Τη ναι. πρώην Επιτρόπου. Ναι. ναι. Πώ ε, προέκυψε αυτό. Ε, και ήταν ένα τραγούδι που μου το τραγούδα η γιαγιά μου από μικρό. Mm -hmm. Γιατί είναι μια διασκευή του μενεξέρι και ζουμπούλια. Μικρασιά mm -hmm. τη, η γιαγιά μου, mm -hmm. από ρίζε κτλ. Και, mm -hmm. και μου το τραγούδιε εξή από μικρό η γιαγιά μου έμαθε να τραγουδάω στην ουσία. Όπω πολλά άλλα τραγούδια, Επιρώτικα, παραδοσιακά κτλ. Αλλά αυτό μου έχει μείνει στα αυτιά μου. Και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχω από μικρό και πάντα έψαχνα μια, ευ... Ξήσεις, μια ευκαιρία. Να βάλω έναν στίχο, να ξέρει να το διαμορφώσω λίγο, να μπορέσει και να έρθει στα καινούργια δεδομένα. Αλλά ξέρει, θέλει πολύ προσοχή αυτό το τι θα βάλει και το πώ θα είναι ο στίχο. Τέλο πάντων, με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο μου ο Χρήστο και μου λέει: Έχω ένα φίλο ο οποίο γράφει στίχου. Και λέω, όπω πάρα πολλοί κόσμοι μου παίρνει και μου λέει: Να σου στείλω στίχου. και Ελλάδα γράφη στίχου. Ναι, τα διαβάζω όλα, δεν αφήνω κάτι. Ναι. Ε, και μου στέλνει το στίχο και με το που μου στέλνει το στίχο, το ανοίγω και αρχίζω και διαβάζω το, το στίχο του Ελεύθερος. Και την ώρα που το διαβάζω, τραγουδάω υποσυνείδητα το μενεξέδε και ζουμπουλιά. Και λέω: Αυτή είναι η στιγμή. Αυτό είναι. Ήρθε η στιγμή για να κάνω μια διασκευή αυτό που φανταζόμουν και ήθελα να είχα ονειρευτεί από παλιά. Και έτσι ξεκίνησα να μπαίνω σε διαδικασία να το χτίζουμε αυτό. Ναι. Και έγινε μια από τι μεγαλύτερε ναι. επιτυχίε Κωνσταντίνε μου είσαι μόνο τρία. Και γράψαμε το Χάρι και άλλα. Γράψαμε και ετοιμάζουμε και άλλα τώρα. Και το αφού σε βρήκα δεν σε mm -hmm. με το Χάρι. Και στο μέλλον έχουμε και άλλα τραγουδιά ετοιμάζουμε. Ισχύει ότι θα ξανακάνει ε, δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνο. Με τον Γιώργο. Το διέβασα, έχουμε, αλλά δεν ξέρω. Είναι ένα ε, εκπληκτικό συνθέτη. Mm -hmm. ε, και κάνατε ένα πολύ ωραίο δίσκο. Δηλαδή είναι legend. Mm -hmm. Κάναμε στο παρελθόν ένα φανταστικό δίσκο. Ήταν στην ουσία. Ο Γιάννη Οδόξα και ο Γιώργο Σεθεφάνο οι άνθρωποι που με βαφτίσανε ναι. στο ελληνικό τραγούδι, παιδί γενναίο, mm -hmm. για όσου δεν mm -hmm. γνωρίζουν. Και μετά από χρόνια είπαμε να ξαναμπούμε σε διαδικασία να κάνουμε κάτι. Και μετά από χρόνια βγάλαμε το Τίποτα Εσύ, που έχει γράψει ο Γιώργο Σεθεφάνο μαζί με την Ελένα Δημραχάλη. Πάρα mm -hmm. πολύ ωραίο. Δύο το απίστευτα το ονόματα στην ναι. ελληνική δισκογραφία, για όσου γνωρίζουν. Ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που η πρώτη του συνάντηση ήταν μαζί μου σε αυτό το τραγούδι. Και θα έχει συνέχεια. Και σίγουρα θα έχει και συνέχεια. Υπάρχουν και άλλα τραγουδία που έχουμε κάνει. Κωνσταντίνε, που είσαι μόνο 37. Όλο το ναι. μέλλον. Ακόμα είναι προσ... δεν τα έχω. 36 <σφυλί> <με> ακόμα. <σφυλί> Όλο το μέλλον <σφυλί> είναι μπροστά σου. <σφυλί> τι <σφυλί> ονειρεύεσαι από εδώ ναι. και μπρο, Τι ονειρεύομαι. Να, ζω... να συνεχίζω να ζωγραφίζω τον πίνακα τη ζωή μου με τον τρόπο που εγώ θέλω και μ' αρέσει. Με όλε αυτέ τι αξίε που μου έχει μάθει η οικογένειά μου. Έχεις, ε... Και να μπορέσω κάποια στιγμή να μου αξιώσει ο Θεό να κάνω και την οικογένειά μου και να χαρούμε όλοι και να συνεχίζουμε να ζωγραφίζουμε αυτό τον πίνακα μαζί. Έχει δει τον εαυτό σου στον καθρέφτη και του έχει πει ένα μπράβο. Ε... Μπράβο σου που τα κατάφερε, μπράβο σου που Πιο το κατάφερε. Πιο παλιά δεν, ήθελα κάτω. να λέω μπράβο στον εαυτό μου για να μπορέσω να ξέρει. Ήταν ένα τρικάκι το οποίο είχα βρει, λανθασμένο μεν, mm -hmm. που είχα βρει στον εαυτό μου για να μην παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Αλλά όσο μεγαλώνω, πιστεύω ότι αξίζει να λέμε μπράβο στον εαυτό μα. Αξίζει να βάζουμε ένα τικ σε στιγμέ που θεωρούμε ότι εμεί και οι φίλοι μα και η οικογένειά μα επιτυγχάνουμε. Και ίσω να βάζουμε και ένα μαξιλαράκι, όπω ε, στον εκατομμυριούχο, για να, <χι modelling> να πηγαίνουμε στο, στο, στο στην επόμενη πίστα και στην ε, 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 επόμενη διαδικασία. Αλλά ξύ, όταν καταλάβει ότι η εξέλιξη δεν σταματάει ποτέ, ε, νομίζω ότι αξίζει να λε μπράβο και στον εαυτό σου και στου ανθρώπους γύρω σου που παλεύετε για, να... για αυτό το μπράβο το στιγμίο. <σταστασίλει> Αλλά μετά να ξεκινήσει η επόμενη μέρα. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πολύ για το απόψινό τετατέ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Που... Είσαι υπέροχο. <στασίλει> Εχ... Είμαι, είμαι, είμαι τόσο περήφανος γιατί τη... και για τη δικιά σου διαδρομή και για την <στασίλει> καριέρα σου. <στασίλει> σε ευχαριστώ Αλλά πάνω απ' όλα είσαι φίλος πολλά χρόνια. Και... Ω μεγαλύτερο, και χαίρομαι σε που μικρότερα. η μικρότερο. ψυχή σου <laughs> παραμένει έτσι τόσο αγνή και τόσο ρομαντική. Θα το ξαναπώ ότι χαίρομαι πολύ για την εξέλιξή σου, γιατί θυμάμαι τον αγώνα που έκανε από μικρό. Και είναι πάντα συγκινητικό να βλέπει έναν άνθρωπο να κατακτά τα όνειρά του και του στόχου του. Και σε ευχαριστώ που ήσουν απόψε σε ιδιαίτερο τετατέτ, πασχαλινό και ορταστικό Είχα, ευχαριστώ μαζί. ευχαριστώ εδώ και του συνεργάτε σου, είναι υπεροχή και ο Ευχαριστούμε κόσμος... πολύ για τον κόσμο τη Κύπρου που. Ο κόσμο έψαχνε. Ε, Μου έλεγε γιατί δεν φαίνεται στην του, του ελεύθερο. Το είδα, εκεί ήμουνα. Στο Λούι. Στο Λούι, στο φινάλε <laughs> πέρσι. Ακριβώ, ακριβώ. Ναι. ναι. Και πάλι σε ευχαριστώ και ό,τι καλύτερο. Εγώ Χρόνια, σας πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλου. Ευχαριστήσει και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα στο ξενοδοχείο Athens Πλάζα που μα φιλοξένησε στην πλατεία Συντάγματο και στο ξένο Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψηνή εκπομπή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλου.